Υποσύλληψη. Τελείω 25χρονος οδηγός του δεύτερου διπλοκάμπινου αυτοκινήτου που ενεπλάγει χθες το φοβερό τροχιοδυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους η Ανδρέας Γιασεμή 32 ετών, Δημήτρη Σάβα επίσης 32 ετών και ο Παναγιώτης Στεφάνου 23 ετών. Εναντίον του 25χρονου εκτελέστηκε ένταλμα σύλληψης, ενώ νοσηλευόταν στην ιδιωτική κλινική, όπου είχε μεταφερθεί μετά το δυστύχημα, όχι για την υπόθεση του τροχαίου, αλλά για υπόθεση ξυλοδαρμού, η οποία φαίνεται να εκτυλίχθηκε μερικές ώρες πριν από το τροχαίο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, 25χρονος φέρεται να είχε χτυπήσει οδηγό ταξί στην τουριστική περιοχή Γερμασόγειας. Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε ο οδηγός ταξί, ο 25χρονος οδηγούσε με χαμηλή ταχύτητα όταν ο οδηγός του ταξί κόρναρε και τότε ο ύποπτος κατέβηκε από το αυτοκίνητό του και τον χτύπησε στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Εντός του οχήματος επέβαιναν ακόμη δύο πρόσωπα, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο οδηγός ταξί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο τμήμα πρώτων βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, όπου του έγινε ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία. Ο 25χρονος στη συνέχεια φέρεται να άλλαξε αυτοκίνητο, με το οποίο λίγες ώρες αργότερα συγκρούστηκε με το διπλοκάμπινο όχημα στο οποίο επέβαιναν οι τρεις νεαροί που έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 25χρονος ισχυρίζεται ότι πέρασε με πράσινο τα φώτα τροχέας, ενώ ο συνοδηγός φαίνεται να μην συνεργάζεται με τους ανακριτές για το δυστύχημα. Η αστυνομία καλεί οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε για το θανατηφόρο δυστύχημα να επικοινωνήσει με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό ή στην γραμμή του πολίτη 1460. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, το οποίο συνεδρίασε στην ιδιωτική κλινική, διέταξε την κράτησή του για περίοδο 5 ημερών για την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, δημόσια εξύβριση, αλόγιστη και επικίνδυνη οδήγηση χωρίς άδεια κυκλοφορίας.